φασαρία. Έχει τα αιτήματα από την Ένωση Γονέων. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Καλαμάτα. Από τους δασκάλους. Πόσα, τρία άτομα. Τέσσερα άτομα. Τα Δέλτα Σίγμα. Όλου. Λεφτά. 50 άτομα. Θέλετε μια εκπροσώπηση δεν γίνεται τίποτα. Εγώ ζητάω εκπροσώπηση με τα αιτήματα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα αιτήματα. Πάμε δυο μας. Πάμε. Την εργατική τάξη την ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα κενά, το γνωρίζετε, ειδικά στο μουσικό σχολείο. Υπάρχει πρόβλημα με το ΕΠΑΛ, με την κατάργηση των ειδικοτήτων, της ειδικότητας. Υπάρχει πρόβλημα με το κτηριακό, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στο τέταρτο ΕΠΑΛ, στο πολυκλαδικό που λέμε. Ξέρουμε και βλέπουμε καθημερινά στα σχολεία ότι είναι ενάντια μας όλα τα μέτρα που έχετε πάρει και τα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων, τα οποία δεν έχει κατακυρώσει σχεδόν κανένα, συντελούν ώστε να έχουμε μια παιδεία πιο ταξική. Και θεωρώ ότι το Υπουργείο δεν είναι κάτι που δεν ξέρει. Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Το ότι στο σχολείο έχουμε κενά, έχουμε λήψεις, έχουμε αρρώστιες, έχουμε χίλια δυο προβλήματα. Αυτά όλα τα ξέρετε. Γι' αυτό και λέω ότι ο διάλογος είναι, κατά τη γνώμη μου, προσχηματικός. Όλα τα ξέρετε. Αλλά θα μου πείτε, όλα κολλάνε στο μνημόνιο νούμερο 3, νούμερο 4, νούμερο 5, ανάλογα με το πόσα μνημόνια είναι ακόμα. Αυτό ήθελα να σας πω. Σας μιλάω σαν εκπαιδευτικός και σαν πατέρας. Να, η γιο θα ξέρει. Είναι εκπρόσωπος. Έχω τρία παιδάκια άνεργα, είναι 30 χρονών. Πότε θα πιάσουν δουλειά αυτά τα παιδιά. Ακολουθεί συνάντηση μετά από λίγο να τα πούμε όλα. Όχι, εδώ είναι οι γονείς. Ναι, αλλά έχουμε σε συγκεκριμένη χρόνια. Το εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων μπορεί να είναι και ο ίδιος παρόν αργότερα στη συνάντησή μας. Αυτό που θέλω να πω ενώπιον εδώ των δημοσιογράφων είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν συμφωνεί σε καμία περίπτωση το να λύνονται διαφορές οποιοδήποτε είδους εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω των δικαστηρίων και των εισαγγελέων. Μπορεί να κάνει μάθημα. Να φύγει οπτικό σώμα. Τελείωσε. Εντάξει, το έκανε τώρα το σώμα. Το έκανε. Έλα, σε παρακαλώ. Τώρα αυτά είναι για εσάς, δεν για εμάς. Εμείς είμαστε καθόμενοι αυτοί. Έχουμε συνάντηση μετά.